μαλακία του. Καθόλου. Ναι. Ο Καμαρά ήταν μέτριος. Ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ σήμερα που ο Καμαρά ήταν μέτριος. Ναι, αλλά έχει τα περισσότερα δεξίματα από όλους, Κωστή. Εντάξει. Ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Από τη τριάδα το χάφι ήταν ο Μασούρας. Γιατί δική μας ήταν κακή. Ο Μασούρας έσβησε στα ανεβάσματα το Βιερίνια. Όσα πήγε να κάνει ο Βιερίνια από εκεί. Εντάξει. Γι' αυτό και δεν ξεκίνησε ο Ραντζέλο πίσω από εκεί. Ο Γιγέρ με καλό, ο Μπουχαλάκης το απαταιώνα το ποδόσφαιρο. Θα πάρω από τα σεντερμπάκ την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης ένα καλό στοιχείο έχει, ρε φίλε. Άσε το πόδι το αριστερό. Τι πόδι έχει αριστερό, σούτ έχει. Αυτό έχει, ένα καλό στοιχείο έχει. Σούτ έχει, όχι. Κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται, ρε. Όχι, φάουλ έχει, όχι. Κεφάλι έχει. Θα ανακοιτήσει την επίθεση του αντιπάλου και θα πάρει την μπάλα να αλλάξει τα 5 μέτρα. Πάμε εδώ στην ΑΕΚ τότε. Ρε φίλε, άμα βάλω εγώ το Φορτούνι, δεκάρι. Ναι. Περιπατητή στα μαρκαρίσματα και το Μπουχαλάκι μόνο του καλύτερου χαφ του κόσμου στα χαφ, θα έχει προβλήματα με τον. Μα γι' αυτό και παίζει με τρία. Και γι' αυτό παίζει με τρία γιατί είναι κουτσό ο Μπουχαλάκι. Ο Μπουχαλάκι είναι αργό πολύ. Και έκανε κάτι σπριν, τον είδα και αυτό να σημαίνει. Θα πάρουμε ένα γρήγορο. Πολύ καλό ο Σεμέδο και πάνω στον Άκμο. Ναι. Και πάνω στον Καντουρί. Τα σέντερ μπακ του Ολυμπιακού κάναν τη φάση. Πάρε Καντουρί να τριπλάρει στο Σεμέδο. Και είσαι υποτίθεται εξτρέμ. Πεθαίνω. Και δεν μπορεί να τριπλάρει στο Σεμέδο και για πλάκα με δεξίδα παλμού σε βάζει το πόδι και σου παίρνει την μπάλα εύκολα. Και το πορτοφόλι. Εντάξει. Ο αργός εσύ, εσύ ρε Λιμιέ που πήγες εκεί πέρα να τριπλάσεις. Χώσου μέσα μια-δυο φορές. Δικαιολογείται ο Αράμπι ή οποιοσδήποτε σέντερφορ. Ο Αράμπι λέω. Ο Ακπόπ ή οποιοσδήποτε σέντερφορ έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί με αυτά τα χαφ και τους πλαϊνούς που είχε ο ΠΑΟΚ δεν έφτασε ποτέ η μπάλα εκεί που έπρεπε να φτάσει. Άρα δεν μπορούμε να. Θα μπορούσε να παίξει λίγο πιο συμμετοχικά ο σέντερφορ μας. Ναι, αυτό αδιάφορο ήταν. Ο Τζαΐρης, γύριζε τζούπα, τζούπα. Πάκ, περίμενε να βγει πάνω ο Βιερίνια, να σου κάνει καμιά ξηραφιά με το δεξί. Πας και γίνει τίποτα. Αυτό ήταν το παιχνίδι του Πάκ. Παραγωγικά. Δεν κάνει. Πάλι από το Βιερίνια. Δεν κάνει ευρωπονητής. Λοιπόν, τελείως. Σήμερα ξυπνήσανε το ότι έφυγε ο Βιερίνια για τον γκολ. Ναι, ο Βιερίνια, το πρόβλημα δεν είναι το γκολ που του πήρε την μπάλα. Δεν ήταν κακό κατά τα. Το πρόβλημα ο Βιερίνια είναι ότι είναι 35 και δεν έχει ανεβάσματα. Και είναι και ο άλλος 35 και ο άλλος δεν έχει ανεβάσματα. Και πέρσι αυτοί οι δύο παίκτες ήταν οι παιχταράδες μαζί με τον Πρίγιοβιτς σε ένα γύρο, οι οποίοι ξελασπώσαν τον ΠΑΟΚ. Και όταν έβγε ο Πρίγιοβιτς, καθάρισε πάλι ο Μάντος και ο Βιερίνια. Η πίσω γραμμή που λέγαμε πέρσι, την πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ. Για τα χαφ, Βιερίνια δεν υπήρχε στον πρώτο γύρο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε φωνάξει. Το δεύτερο γύρο εμφανίστηκε ο Βιερίνια. Πήγε ο Σαββίδης επάνω στην Αμερική, σε αυτούς τους ρουφιάνους, τη θύρα των οργανωμένων της Νέας Υόρκης, αυτούς αρχιρουφιάνους που για τους κάνουν δύο ταξίδια ο Σαββίδης τζάμπα αρχίσαν και λέγανε σε βρίζει ο Ραπτόπουλος. Ποιος έβρισε, έβρισε κανέναν παράγοντα εγώ. Σε είπα, είσαι άμπαλος, δεν ξέρεις να ψουνίζεις παίκτες. Αυτό είναι βρισιά, κάτσε λίγο. Στη Νέα Υόρκη, τριάντα άτομα είναι. Αρχιρουφιάνη της Νέας Υόρκης, γλύφτες. Γλύφτες, είχε κουμπάρο ο Μπούζος εκεί. Ένα αρχιγλύφτη. Αρχιγλύφτες. Τι έχετε να πείτε τώρα στο Σαββίδη που του έχετε φάει όλα τα λεφτά. Που προδώσατε μέσα από την εταιρεία που είχε προβλήματα με την Ξάθη τα λογιστήρια μέσα. Πολυδιοκτησία. Την πολυδιοκτησία που σας τρύπησε ο Ολυμπιακός. Το μυαλό σας είναι πολυδιοκτησία. Καλά, καλά. Γιώργο, πώς γίνεται τόσο σοβαρά. Κάτσε ένα λεπτό. Αφού Γιώργο είναι από το μυαλό η οδηγία, γιατί η Ξάθη άλλαξε με το δικό κεφάλαιο, γιατί άλλαξε όλους τους παράγοντες, γιατί αλλάζει διοκτήτη, γιατί αλλάζει έδρα, γιατί αλλάζει δήμο. Γιατί χάσατε τρία δικαστήρια. Γιατί. Γιώργο, καταρχήν χάσαμε από μια επιτροπή. Να σε ρωτήσω λίγο. Σημαίνει τρεις επιτροπές. Να σε ρωτήσω λίγο. Ναι, δύο δεν δίκασαν, ρε. Ναι, πέρα από την επιτροπή, η οποία δεν εκδίκασε όλα αυτά που λε και δεν ονομάζει. Εγώ ρωτώ το εξή. Πώς γίνεται μέσα από μια τόσο σοβαρή και μεγάλη επιχείρηση όπως είναι ο ΠΑΟΚ, από οικονομοτεχνικές μελέτες και αποφάσεις φύσεως χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με τα λογιστικά της εταιρείας, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, να μπορούν και να βγαίνουν προς τα έξω. Πώς καλά, αυτό ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Σε αυτό δεν το συζητάω. Συγγνώμη, για δεν φωνάζετε τον Καοπατζίδη να έρθει να μας τα εξηγήσει. Σε αυτό συμφωνώ. Ο κύριος Καοπατζίδης θα με εξαφανίσει. Συμφωνώ σε αυτά, τα έχω πει πολύ πριν από σένα. Το ομολογιακό δάνειο, κύριε Καοπατζίδη. Κι αν βγει, δεν μου λες, κι αν βγει το ΚΑΣ τώρα αυτή τη στιγμή και δικαιώσει το ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν γίνει μία στο εκατομμύριο εδώ, δεσμεύσου, τι θα κάνεις. Τι να κάνω, ναι. Θα σας κεράσω σουβλάκια, μπύρες, ό,τι θέλετε. Μέσα. Ναι.
Πρέπει η Επιτροπή μετά να λογοδοτήσει δικαιοσύνη. Η Επιτροπή πρέπει να λογοδοτήσει. Βεβαίως, αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ από το ΚΑΣ. Μα πώς θα δικαιωθεί, ρε. Ρε αγόρι μου, άσε εντάξει, εγώ σου λέω ότι δεν θα δικαιωθεί. Αν δικαιωθεί, τι γίνεται. Αν δεν είναι βρώμικο το σύστημα. Αν δεν είχε το ομολογιακό δάνειο, κάπου θα έλεγα μήλες πολλά, περίμενε να δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ομολογιακό δάνειο. Καταρχήν μισό λεπτό, επειδή σε ακούω το λέει συνέχεια αυτό. Τέλος. Θα ξεχάσουμε και αυτά που σπουδάσαμε. Όσα είδη ομολογιακό δάνειο υπάρχουν, ξέρεις. Πολλά. Πέντε. Μόνο το ένα, μόνο στο ένα λογιστή μπορεί ο άλλος να απαιτήσει μετοχές εταιρείας. Ναι. Και στο ξαναλέω, αν έχουν, πάλι μπορεί να κάνει πρακτικό διοικητικό, γιατί έχω βρεθεί σε παρόμοια δίκη. Αν υπάρχει σε πρακτικό διοικητικού συμβουλίου ιδιωτικό συμφωνητικό που θα του λένε ότι θα πάρει τους στόχους και αυτά, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχές, αλλάζει. Εμένα η ερώτησή μου είναι, που, στους κυρίους του ΠΑΟΚ, πού είναι αυτό το συμφωνητικό? Πού είναι αυτό? Αν δεν είναι. Κάτσε. Εγώ γι' αυτό λέω. Και όταν εσύ, Γιάννη, συγγνώμη λίγο Γιώργο, και όταν εσύ, Γιάννη, αναφέρεσαι σε ομολογιακά δάνεια, κάνεις ατόπιμο. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να μιλάει για ομολογιακό δάνειο. Γιατί? Η Καραϊσκάκης ΑΕ, Συμφερόντο Λαβρεντιάδη Κόκαλη, χρωστάει αυτή τη στιγμή στη Eurobank 25 εκατομμύρια ευρώ. Πού είναι το αυτά? Οποίο είναι κοκκινισμένο εδώ και μια δεκαετία. Ποιος θα τα δώσει? Ποιος είναι αυτός ο πρόεδρος, ο μάγκας? Ο Μαρινάκης. Ποιος Μαρινάκης? Ο Κόκαλης θα πάρει την ΑΕΚ. Και εσύ μου λες ο Μαρινάκης θα πληρώσει το γήπεδο δικό σου? Βεβαίως. Τι λες τώρα, δεν γίνονται αυτό. Λοιπόν, το γήπεδο σου είναι για το Σφυρί. Έχει το νου σου. Μην μιλάς για ομολογιακά δάνεια. Ναι. Μόνο σου μιλάς για δάνεια. Λοιπόν. Ας πάω, είπα μας μην φύγουμε σε αυτή την κουβέντα. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό, ναι. Να μιλήσει ο κύριος Μαλάτος, εγώ προσωπικά, μιας και είναι πρωταθλητής, μπορεί να έχουμε τη διαφωνία μας, να μιλήσει πρώτος ο κύριος Μαλάτος ως πρωταθλητής. Πάμε. Για μπάλα, έτσι. Ναι. Μόνο. Μπράβο. Μόνο. Μην πεις τίποτα για το Πασόκ, έχουμε άλλο. Όχι, ρε. Και ο Πασόκ. Πάμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε, πριν τον κορονοϊό, η ομάδα ήταν καλύτερη σε όλα. Ήτανε πληρέστερη σε όλα. Είχε τον καλύτερο προπονητή αποδεδειγμένα και κερδίζοντας σήμερα, όπως κέρδισε και στο πρωτάθλημα, έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν ανεκδίκητος σαν ομάδα, δεν κάνανε αν δεν απατώμε πάνω από δύο σουτ. Ένα σε 93. Ναι, το έκανα. Και ένα στο 33ο δευτερόλεπτο. Ο Μπίζερμαν ξεκούραστο στο πρώτο λεπτό σουτάρει. Τόσο μπορεί. Σαν κοριτσάκι πάνω στον τερματοφύλακα. Στο πρώτο λεπτό. Το παιδάκι τόσο μπορεί. Ενώ του Μασούρα το σουτ στο 20 το είδε με ταχύτητα πήγε. Ναι. Του Λυκείου Γουναράκη. Λυκείου Γουναράκη. Γουναράκη. Εντάξει. Λοιπόν, είναι σαν το Δελασάλ εδώ πέρα ένα πράγμα. Τρυφτούδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ήταν και πολλές πιθανότητες. Ναι. Παρόλο ότι η παραγωγή του ραδιοφώνου που άκουγα όλη τη βδομάδα φουσκώνανε με αέρα και σανό τα μυαλά των παοξίδων. Δεν ανέβηκαν τα μυαλά. Ένα μεγάλο κομμάτι των παοξίδων ήξερε τι θα δει. Κοίταξε, κάποιοι εξεπλάγησαν. Ναι, την Παρασκευή το βράδυ άκουγα έναν παραγωγό. Πες τα ονόματά στα τώρα. Το Βουδούρι. Ο Βουδούρι. Τι είπε ο Βουδούρι? Λέει όλη η γη είναι ασπρόμαυρη. Ναι. Έλεος. 3 εκατομμύρια παοξίδες. Τέτοια όνειρα βλέπεις στον ύπνο σου, Χριστιανέ μου. Τέτοια όνειρα. Αντί να δεις την Ορνέλα Μούτη, τη Μόνικα Μπελούτσι, μου βλέπεις 3 εκατομμύρια παοξίδες, ρε άνθρωπε του Θεού, δηλαδή ή Μάρτον. Μ' αρέσει που μιλάς για μπάλα, Μαλάτα. Για μπάλα, και πέρα. Ναι, ο Ολυμπιακός παίζοντας ένα σφιχτό 4-5-1, άσε το 4-3-3, είναι για αυτούς που δεν ξέρουν. 4-5-1, αφόπλησε τον ΠΑΟΚ, δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάνω από 4 μπάλες. Όσες φορές αποπειράθηκαν να κατέβουν δεν τα κατάφεραν. Όσες φορές πήγαιναν να οργανώσουν κάτι εκατεστρέφετο εν τη γενέση του, όλο δυσκολευόντουσαν και γυρνάγαν την μπάλα στον τερματοφύλακα. Όλο τους αγώνες χρησιμοποιούσε ο Μάτος, το ξέρουμε. Ο Βαρέλα, και αυτόν το ξέρουμε.
Και τώρα μας προέκυψε κι άλλο φιντάνι ο Μιχάιτς. Μιχάη. Ναι. Ο Αλβανός αυτός. Ο οποίος ο Αλβανός είναι αυτός. Σε κούρι ολκής. Σε κούρι. Και είχαμε τον κύριο διαιτητή, δεν ξέρω πώς το λένε, Παπαπέτρου, ο οποίος αυτοί βαράγαν αγωνιές και κλωτσές και εμείς τρώγαμε τις κάρτες. Δεν πειράζει, εμείς σήμερα κερδίσαμε και την εξυγίανση. Οπα, οπα, αντικειμένη και από την ετσία δηλαδή. Η εξυγίανση κάτσε. Μας ακύρωσε και ένα γκολ το οποίο ήταν κανονικό. Η γραμμή. Η διπλή γραμμή που έβλεπα εγώ έδειχνε μόνο ένα κορδόνι και μια μύτη παπούτσια. Ωρε φίλε, τι ακούμε και με τη γραμμή τώρα, ακόμα. Δηλαδή, αν ήταν ένας διαιτητής Ευρωπαίος, δεν υπήρχε περίπτωση, θα το μέτραγε. Γιατί τι λες διπλή γραμμή, σαν και αυτές που είναι στην εθνική οδό, τι διπλή γραμμή. Ναι, διπλή λωρίδα έτσι, εκεί μέσα. Α, έτσι. Εδώ, δεν είχε μία γραμμή, είχε ναι, δύο. Ναι. Να ποιος είναι ο παδός του Ολυμπιακού, ακόμα και με τη γραμμή δηλαδή αυτοί λένε ότι... Κοντολογής, ναι, κοντολογής. Δεν πειράζει, ένα και ένα και, μου φτάνει εμένα. Εγώ ένα μηδέν θέλω να κερδίζουμε, δεν θέλω παραπάνω. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι η ομάδα από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι θα περάσουμε και τη Wolves. Με ποιον? Με την άμυνα που έχουμε. Το Φορτούνι που αλλαγή και περπάταγες. Με άμυνα. Δεν πειράζει. Λέει όλοι πίσω. Μπήκε λίγο μέσα. Πρέπει να παράξεις με το Μασούρα. Θα παράξουμε, θα παράξουμε. Θα παίξουμε καλά, μη φοβάστε. Γαλάκι εκεί, για να φοβάστε. Μη φοβάστε. Δεν αφήσεις εκεί, Γούλς. Μη φοβάστε. Το Μαουρίσιο άλλους θα βρεις εκεί. Και από εκεί και πέρα πιστεύω, έχω αυτή την πεποίθηση ότι θα πάρουμε και το κύπελο. Δηλαδή θα πάρουμε ντάμπλ. Κάτσε να τον περάσει τον Πάουξ τον Καραστή. Και θα είναι άλλο μάτς. Θα είναι και ο Γιαννούλης εκεί να παίζει. Πω, άμα παίζει ο Γιαννούλης φοβηθήκαμε. Δηλαδή μέχρι που τρομάξαμε. Ναι. Μα τι λέτε ρε παιδιά. Ολολόγια είσαστε ρε. Ολολόγια. Ξαναπείτε κάτω να δείτε. Πρωτάθλημα πήρε. Εντάξει. Έτσι. Πέρυσι θα κάνανε δυναστεία οι κύριοι αυτοί. Ε, Πετροτέ, τι έγινε, δυναστεία θα κάνατε. Στην Ευρώπη θα πηγαίνατε στους ομίλους, ε. Έτσι, γι' αυτό κοντίνετε τη γλώσσα σας. Να μάθετε να μην έχετε έπαρση. Να μάθετε να ξέρετε ποιοι είσαστε. Το DNA του ΠΑΟΚ, ποιο DNA ρε, άμα έχει DNA ο ΠΑΟΚ με τα 2 συν 1 δώρο πρωταθλήματα, εμείς με τα 45 τι έχουμε. Καλά, εσείς άστο, είπε άρα, άφησε με, άρα να μην τα λέτε αυτά, να μην λέτε για 3 εκατομμύρια οπαδούς, πες εκεί 500.000 και καλά είσαστε. Μα, μπορεί και παρακάτω. Μαλάτος, ναι. Εγώ υποθέσεις εργασίας κάνω. Αχα. Ναι, πάντως έχετε πιο λίγους από την ΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές, επειδή ξέρω μερικά πράγματα, εάν φύγουν τρεις παίχτες με μεταγραφές μεγάλες, με πολλά λεφτά, ονόματα, θα έρθουν, δεν λέω ονόματα ακόμα, θα έρθουν παίχτες εισάξι. Ήδη μιλάμε με έναν που είναι πάρα πολύ καλός και καλύτεροι. Άρα να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού καλύτερα πράγματα από ό,τι είδανε φέτος. Καστοριανέ, τι είδες από ΠΑΟΚ Ολυμπιακό? Τι είδες? Θα σου πω τι είδα. Πες τι είδες. Ολυμπιακός πίεσε Τούμπα. Έπαιξε με 3 χαφ. Με τον Καμαρά λίγο πιο προωθημένο. Ελάχιστα. Και με τον Βαλμπουενά στάκρα. Και απ' την άλλη ο Μασούρα. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, εγώ θεώρησα ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει. Πού να πιέσει ψηλά. ΠΑΟΚ, ναι, να ναι, μην κάνει καθόλου πίεση ψηλά. Τι κατάλαβα. Να εξαιρέσει κάποιε. Μεμονωμένε καταστάσει. Ναι, ναι. Κάπου εκεί κατάλαβα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι καλό. Δεν θα είναι καλό γιατί δεν ξέρω αν αυτό αποδίδεται στην τρίμηνη διακοπή. Δεν ξέρω αν αποδίδεται στο ότι οι ποδοσφαιριστές ίσως. Τες απάντησε. Ναι. Φιερίνια 35, αριστερός μπακ. Μάντος 35, αριστερός μπακ. Βαρέλα 32,5, αριστερός στόπερ. Μιχάλη Αλβανός βαρύς. Πασχαλάκης 31.
Μαουρίσιο 32. Συγγνώμη, Πασχαλάκης είναι 31, δηλαδή τι ερωματοφύλακες, τι ηλικία. Μαουρίσιο 32. Τι ηλικία κάνουμε τον Πασχαλάκη σε έναν αυτό. Ο Ντίνο Τζοφ έπεσε στα 40, ξέρω. Ο Κωστής θέλει να ξαναπεί αυτό που είπε πριν, παιδί. Μαουρίσιο 32. Μίσιτς με μάγουλα. Τον είδαμε μάγουλα το Μίσιτς. Δεν ήταν ο Μίσιτς αυτός. Ακόμα και ο Μίσιτς που ήταν πολύ καλός πριν κορονοϊού εποχή, μου ήρθε με μάγουλα. Πάμε παρακάτω. Μπίσεσβαρ. Άμα κλάσει ο Μπίσεσβαρ, μπορεί δύο έγκες να αποβάλουν και να βγάλουν τρία τέρατα πιο άσχημα από μένα από μέσα. Μιλάμε για πορδικοβούλωμα μεγάλο ορκής να πούμε. Μουσακά έτρωγε. Πορδικοβούλωμα. Ο Λιμιός είναι για να βρει χώρο και να φύγει. Άμα δεν βρει χώρο δεν φεύγει. Δεν τριπλάρει. Και δεν είναι και εύκολο στον γκολ. Αν ήταν εύκολο στον γκολ θα ήταν καλά τα πράγματα. Άμα κλάσω σαν Πικίδης, τέσσερις Λιμιούς θα βγάλει. Πάμε στον Καντουρί. Ο Καντουρί είναι ο καλύτερος παίκτης που προπόνησε ο προπονητής του ΠΑΟ. Ο Αμπέλιας. Που αν το πεις τι θέση παίζει ο Καντουρί. Εξάρι δεν είναι. Οχτάρι δεν είναι. Δεκάρι δεν είναι. Εφτάρι δεν είναι. Δεκάρι δεν είναι. Τι είναι. Σκατά στα μούτρα του είναι. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ωραία. Ο Άκπομ δεν μπορώ να το κρίνω. Ούτε το Σφιντέρφι μπορώ να κρίνω. Γιατί η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί. Συνέχισε που δουλεύει. Φρέσικ με αυτού εδώ πέρα. Συνέχισε. Το άλλο που ήθελα να πω. Τα λέμε από πριν. Από πριν 2 μήνες. Τα δούμε μανούλα μου. Να χαρώ εγώ. Να χαρεί μανούλα. Αυτό που πρόσεξα το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα μπακ και για τους λόγους που προανέφερες εσύ δεν ανέβαιναν. Τελείωσε. Ο επιτελικός μέσος δεν πήρε ποτέ την μπάλα για να τη μοιράσει έστω και μία φορά ή να ψάξει. Κρυβότατο. Επειδή τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι ψηλός ο ποδοσφαιριστές, θα τους παίξει μόνο κάτω και κάθετα. Και γρήγοροι. Μπράβο. Και υψηλή και γρήγοροι. Και κάθετα. Για να μπορείς να το χτυπήσεις. Έτσι. Θες ένα σχόλιο για το παιχνίδι, τι ανοησία. Την ανοησία που έκανε ο Ολυμπιακός σήμερα. Εάν έβλεπες όμως την Ευασίλη, εγώ να τελειώσω. Εάν όμως έβλεπες τον Σεμέδο, δεν τον έπαιζε ζώνη τον Άκπομ. Τον πλησίαζε. Πολύ πιο κοντά. Ναι, τον άφηνε τον Άκπομ σαν αριστερό στόπερ και τον πλησίαζε και τον είχε κολλητά. Έτσι. Οπότε τα ατού του ΠΑΟΚ είχαν σβηστεί. Το γκολ στο οποίο αναφέρεστε. Ποιο γκολ. Το ακυρωθέν. Ναι, αυτή δεν παράζει. Εάν είχε μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας και είχε θεωρηθεί ότι έχει κατοχή και τη χάνει μετά, θα μετρούσε τον γκολ. Θεωρήθηκε ότι είναι απόκρουση, γι' αυτό και δόθηκε το offside, το ξέρεις. Offside ήταν, πιο μπροστά ήταν. Πιο μπροστά ήταν. Εάν όμως και μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Την έχασε, ναι, έκανε κανονισμό. Την έκανε τη φάση. Και την έκανε, δεν πειράζει. Και τον γκολ. Κάνουμε και δώρο. Σωστά δεν μέτρησε. Τώρα που γίνεσαι γενναιόδωρο και μου μιλά για δώρα, γιατί μιλούσε για έπαρση πριν λίγο, κρίνει ανθρώπου οι οποίοι ταυτόχρονα με την ιδιότητα των παραγωγών είναι και οπαδοί. Οπότε λογικό είναι να παρασυρθούν. Δεν πρέπει να τους κρίνεις τόσο αρνητικά. Να μην παρασυρθούν. Και κατά δεύτερο, καλά κάνεις και έχεις έπαρση. Σήμερα σε δικαιολογώ, δεν θα σου πω τίποτε. Ναι, είσαι λογικό, πρωταθλητής. Μπράβο σου, μπορείς να έχεις το δικαίωμα να πεις ότι θέλεις. Αλλά αυτό που είδα εγώ είναι δικαίωση του Κωστή, της Μαρμίτας και όσων ανθρώπων είναι εδώ και του Γιώργου, ο οποίος προσπαθεί πάντα να είναι αντικειμενικός. Τον έλεγε Γκαρσόνι εδώ και μήνες. Σήμερα το έλεγε Γκαρσόνι όλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Γιώργος τον έχει εδώ και μήνες. Ο Γιώργος θέλετε ένα μπαοξί. Τέτοιο μπαοξί θέλετε. Λοιπόν, τέτοιοι μπαοξίδες ανήκουν σε άλλη γενιά. Ο μπαοξί που αγαπάει τον μπαοκ δεν σκοτώνει τον συνάνθρωπό του με μαχαίρια και πυρούνια. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι φιλάνθρωπος. Και να κλείσω το Κωστή. Και κάνει κριτική. Δεν είσαι payroll. Φυσικά κανένας εδώ δεν ήταν. Ποτέ. Και τα προηγούμενα παιδιά. Ποτέ. Κανένας δεν ήταν σε payroll. Και η επιτυχία του EuroPan και της Μαρμίτας είναι ότι πραγματικά κανένας από όλους και από τα προηγούμενα παιδιά δεν ήταν payroll. Έτσι. Γιώργο. Και να τελειώσω. Ναι, να τελειώσω. Θέλω να κάνει ο Χατζηδάκος ένα σχόλιο πρώτο. Έτσι όπως είδα. Ναι. Την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Μετά. Δεύτερο ημίχρονο. Μετά. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα για την δεύτερη θέση. Αυτό θέλω. Μετά. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός έκανε. Και πάμε σε διάλειμμα για να πούμε Άρη και ΑΕΚ. Και μετά πάμε σε Ευρώπη και θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Για μία τάκα μόνο για το ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έκανε χαζομάρα σήμερα και σκότωσε τον ΠΑΟΚ. Έκανε λάθος. Θα έπρεπε το ματς, αν ήταν λίγο έξυπνος ο Ολυμπιακός, να λήξει 1-1. Γιατί αυτή τη στιγμή ξύπνησε κατά κάποιο τρόπο. Αυτούς που εμείς δεν μπόρεσαμε να τους ξυπνήσουμε εδώ και πολλούς μήνες, ξύπνησε ανθρώπους που πιστεύαν ότι ο ΠΑΟΚ είχε την υπερομάδα ή τη μεγάλη ομάδα. Έτσι, όλο αυτό το πράγμα σήμερα κατέρευσε οριστικά. Εντάξει, και αυτό το πράγμα
θα τον κάνει καλό τον ΠΑΟΚ αν δουν την πραγματικότητα. Και κάποιοι παίχτες ή ίσως και ο προπονητής στην τελευταία στιγμή τους τελειώσουνε. Αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός, έστω και άθελά του σήμερα, μπορούν να τους βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Αν ερχόταν έτσι 1-1, θα λέγανε και οι δύο ομάδες, κακό ποδόσφαιρο, θα πέρναγε μπάι. Ένα σκορ 1-1. Τώρα περνάει διαφορετικά. Μάλιστα. Αυτό λέω εγώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι συμπληρωτικό. Ναι, έχω πολλά, έχω πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, εσύ ρε φίλε, πέρσι είχα καλή ομάδα, φέτος δεν έχω. Τι θες να κάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Από πού να ξεκινήσουμε, πρώτα τον αντίπαλο. Για μια ακόμα φορά, εγώ θα σας το πω και εσύ μην σας αρέσει. Ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε και σήμερα ότι είναι υπερεκτιμημένος. Παίζει ίσα, υπερεκτιμημένος. Κάνει ίσα μια φάση. Δεν έκανε κάνει μεγάλο παιχνίδι. Κάνει το ψηλό παιχνίδι, κάνει ένα γκολ. Μετά δεν κάνει τίποτα, μένει πίσω. Δεν έχετε κανέναν ιδιαίτερο προπονητή για να πανηγυρίζετε. Συγχαρητήρια που πήρατε το 45ο. Όπως έλεγα και για τον δικό μας πέρσι. Μπράβο που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ως εκεί. Τέλεια, λέω τον Ολυμπιακό. Έχει βγάλει πολύ καλύτερες φουρνιές, καλύτερους παίκτες, καλύτερο προπονητή. Ως εκεί. Διαμαρτύρονται για τον ήχο. Μισό λεπτό. Νίκο! Διαμαρτύρονται για τον ήχο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σήμερα καμιά ακόμα φορά φάνηκε γιατί δεν πρέπει να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Εγώ δεν θα πω ούτε ότι είναι πιανόλα και τα λοιπά. Είναι απλά ανήμποροι. Είναι ανήμποροι. Πρώτον για τις κάρτες, δεν κρατάει καλό πειθαρχικό. Και δεύτερον, είναι απαράδεκτο επόπτης στο 0-1 που ακυρώθηκε από το VAR να είναι στην ίδια ευθεία. Και ένα γκολ που φαίνεται καλά-καλά και από το replay εμείς το είδαμε ότι είναι offside. Να μην σηκώνει τουλάχιστον τη σημαία. Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν εντολή να μην σηκώνουν. Σηκώθηκε όχι, όχι, σημαία. Όχι, 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 έχουν εντολή επίσης να μην σηκώνουν, Γιώργο. Να το ξέρει, να το πάρει. Τελειώσει η φάση. Α, εντάξει. Ναι. Μετά που τελείωσε η φάση, ερώτηση. Σηκώθηκε η σημαία. Όχι. Η σημαία δεν σηκώθηκε, αυτό θέλω να πω. Ωραία, λοιπόν, η σημαία δεν σηκώθηκε. Εγώ δεν λέω ότι είναι κανένας κολλητός, εξάδερφος ή φίλος. Είναι απλά κακός επόπτης. Πάμε παρακάτω, πάμε στα δικά μας τώρα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα και τον προπονητή, την απομορφωνής δεν κάνει, καλό ή κακό, φαίνεται απίστευτη αδιαφορία, δηλαδή ούτε να δώσει μια εντολή, ούτε να κάνει κάτι άλλο στο σύστημα, ήταν σαν να βλέπουμε ένα match carbon του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-1 εδώ πολύ μέσα, πολύ έμοιαζε, έμοιαζε, ήταν σχεδόν ίδιο, ναι, σωστό. Δηλαδή υποτίθεται ότι εμείς είμαστε οι χαμένοι, εμείς έπρεπε να αντιδράσουμε, τραγικό το ότι μπαίνουν 5 παίκτες αλλαγή και δεν μπαίνει ο Λάμπρου, λάθος επιλογές και στις αλλαγές. Και έβαλα παιδάκι τον Τζόλι και το γυρίζει 4-4-2 με τον Τζόλι. Θα ρίξει δηλαδή να δίνει ο αρχιμαλάκας. Και έχει το παιδί. Και έχει το παιδί. Και έχει το παιδί και δίνει ευθύνη στον άτομο που δεν έπρεπε να του δώσει ευθύνη. Δηλαδή ο Τζόλις ήταν στο συμμετοχή καλύτερος από τον Ακπομ. Ο Ακπομ δεν ήταν να βγει να κάνει ένα βράδυ. Θα ήταν ο Τζόλις. Δηλαδή βάζεις στη μάχη με 4-4-2 όχι τον Άκμον και τον Σφιντεύσκι και βάζει τον Τσόλι και με τον Σφιντεύσκι. Είσαι μαλάκας από κούνια. Πάμε παρακάτω. Το εσύ που μπήκε μέσα. Καλά είπαμε, ήταν όλα λάθος. Δεν έχω να αναλύσω κάτι ξεχωριστά. Ήταν όλα λάθος. Λοιπόν, τώρα από εκεί και μετά πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι καλός ή κακός με αυτά που γίνανε, όπως γίνανε, τις τα έχουμε πει για την Αυγενάκια Επιτροπή κτλ. Που φάγαμε τους μείωτους βαθμούς. Έχουμε φτάσει να παλεύουμε με την ΑΕΚ και τη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει φυσικά καμία δικαιολογία γιατί στο κανονικό πρωτάθλημα, χωρίς την αφαίρεση, από τον έναν είχαμε 8 βαθμούς διαφορά και από τον άλλο 10. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία αν χαθεί αυτή η δεύτερη θέση. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή στο Facebook μου στείλατε 1000 μηνύματα και το είδα και εγώ για αυτό το post που ανέβασε, λέει ο Σαμίδης, ο Γιωργάκης, ότι κάνει party, λέει, με τη γυναίκα του και με τους φίλους του στην πισίνα. Πρώτον, το post αυτό δεν ξέρουμε αν είναι σημερινό. Δεύτερον, συμφωνώ ότι είναι απαράδεκτο να ανεβαίνει αυτό το post και χθεσινό να είναι μετά από ήττα του ΠΑΟΚ, εφόσον ο συγκεκριμένος κύριος κατά καιρούς ανεβάζει το κύπελλο και ότι είμαστε μια οικογένεια και μια ομάδα και όποτε το συμφέρει παίρνει λάμψη από τους οπαδούς και κάνει να πούμε εκεί τον αρχηγό. Όχι, μόλις ήθελε να δείξει ότι 3 λεπτά λέει έγινε αυτό το post μετά που τέλειωσε. Ναι, το μπορεί, δεν ξέρω τι παίζει στο Instagram, αν μπορεί να ανεβάζει. Αφού το 3 λεπτά, αφού είναι στο ναι, πρόσεξε. Ξέρετε τι σε ήθελα να πει. Για μένα να σου λέει αλήθεια. Δε φταίω που γιόρταζε. Δε φταίω εγώ, λέει,
και σας έχω γραμμένους κανονικά. Δεν έχω ευθύνη, είμαι στην πισίνα. Δε φταίω, πετάει την ευθύνη από πάνω του. Ο άλλος ο μπουφός λέει είναι δική μου ευθύνη. Ο προπονητής. Τουλάχιστον είναι. Λοιπόν, πόσο λοιπόν Γιώργο είναι το προσωπικό σου, πώς το πώς. Γιατί σε υποστήριξαν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ και δεν το είχα καταλάβει το γιατί, αλλά ποιος ξέρει, είμαστε τρομοκρατημένοι. Λοιπόν, αφού λοιπόν σε υποστήριξαν και είναι όντως το προσωπικό σου πώς, σταμάτα λοιπόν να ανεβάζεις γιατί είσαι μέλος της οικογένειάς μας. Γιατί δεν νομίζω να θέλουμε ένα συνοπαδό μας. Σαν συνοπαδό μας σε βλέπουμε. Ναι, να μην το κράξουμε αν ανεβάσεις τώρα ή στα story ότι πίνει μπύρες και τρώει σουβλάκια μετά από ήταν το Ολυμπιακό. Αν δεν λέγεσαι Σαββίδης και λέγεσαι Τραχαγυρευόπουλος, θα σε κράξουν όλοι. Δηλαδή, αν ανέβαζε, ξέρω εγώ, ο Ζαΐρης, ο Πετρωτός, ο Μπούζος, ο Βουδούρης που δεν έχουν λεφτά και είναι άνθρωποι από το μεροκάματο. Ανέβαζαν τώρα δεν τρώνε σουβλάκια, θα γινόταν χαμός. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, άρα ή σταμάτα λοιπόν να ανεβάζεις με το ΠΑΟ, γιατί ή μην ανεβάζεις τέτοια. Γιατί και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ανεβάζει και αυτό στα δικά του. Πίστε και φιλαράκι έχω μάθει. Αλλά όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, ανεβάζει 40 post και λέει: χώνει στους παίκτες, χώνει σε προπονητές, λέει: θα δείτε τι θα πάθετε, τα βάζει με τον εαυτό του. Κυρίστε με το πούλμα. Ακριβώς αυτά. Δεν με μπορούμε να έχουμε. Ναι, δεν μπορούμε τα πόδια, μπράβο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε τέτοια στάση. Καλά έκανες και γιόρτασες και μαγιά σου, αλλά απ' την άλλη, εφόσον είναι το προσωπικό σου post, άσε τα οπαδικά απ' έξω. Κάνε ένα οπαδικό μόνο για την ομάδα. Αυτό. Δηλαδή, η ομάδα δυστυχώς πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Εγώ είχα πει, είμαι ο πρώτος που είχα πει ότι αυτή η ομάδα πρέπει να στηριχτεί. Εννοείται ότι πρέπει να στηριχτεί. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς που λέγονται παλέμαχοι χωράνε να είναι αλλαγές στον ΠΑΟ, σε ένα καινούριο ΠΑΟ. Χωράνε δηλαδή, μην κάνουμε αυτό που λέω Ρατόπουλος, δεν συμφωνώ. Αυτή η καραβιά φύγεται 15, να έρθουν 15 καινούργοι. Το θέμα είναι αν μπορούν να το αποδεχτούν, Γιώργο, να μείνουν ως αλλαγές. Ή μη σου κάνουν τα αποδυτήρια. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εδώ πάει άλλο κουβέντα. Παιδάκι μου, λοιπόν, η γνώση ποια είναι. Από εκεί μου λέει ο Βιερίνια, θέλω ένα χρόνο συμβόλαιο. Αρχικός, τι μη σε έλεγε. Παιχταράς πέρσι. Παιχταράς πρόπερσι. Μπορείς. Μάλιστα. Μάτος. Λοιπόν. 34 χρόνια θέλω 3 χρόνια συμβόλαιο. 5. Τελείωσε. 5. Εξτελειώσει. Μαουρίσιο, να κάνουμε συμβόλαιο στο Μαουρίσιο. Να κάνουμε συμβόλαιο στον Καντουρί. Δεν φταίνει. Και χάνετε τους παίκτες. Εδώ πρέπει να πιάσετε τους παράγοντες και να πείτε: εμείς βλέπουμε ότι αυτοί δεν κάνουν. Δεν τα παιδιά ότι δεν θέλουν. Δεν μπορούν. Βγήκατε έξω, βρίστε τους παίκτες. Τόσο μυαλό έχετε. Συνέχισε, Γιώργο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάμε λοιπόν στο αύριο. Τελείωσε αυτό. Χάσαμε τη μάχη του πρωταθλήματος. Εμείς δεν είμαστε σαν κάτι άλλο να λέμε, εγώ προσωπικά, τα διάφορα και τα τρίφορα. Γίνανε λάθη γιατί η ομάδα ξεκινούσε πιο πάνω από τον αντίπαλό της όταν ξεκινούσε η χρονιά. Έγινε ό,τι έγινε, μην τα ξαναπούμε από την αρχή. Πάμε τώρα στο τι με έλγενέστε. Μη σας δω να κάνετε κανένα κουφό και στο πρωτάθλημα να κάνετε το όργιο να χάσετε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, να χάσετε τη δεύτερη θέση τέλος πάντων. Αυτό απαγορεύεται. Και φυσικά εννοείται θέλουμε πιο σωστή διαχείριση για το κύπελο. Αν και με αυτά που είδα εγώ από όλες τις ομάδες, για μένα και να αναφερθώ λίγο εδώ στους συμπολίτες, αν δεν πάτε φέτος στον τελικό, είστε για μπάτσες με αυτή την ΑΕΚ. Είστε για μπάτσες, δηλαδή ο τελικός σήμερα η πρώτη αγωνιστική μύρισε ότι είναι ο Ολυμπιακός Άρης. Τώρα το ποιος θα το πάρει, αν έχετε καλές σχέσεις μεταξύ σας ή αν οι άλλοι παίξουν το ποδόσφαιρο επειδή θέλουν τον double, επειδή είναι για αυτή η αχόρτα για κούπα ή εσείς είστε διψασμένοι, ούτε και μια φορά. Πολύ ωραία. Check it out now, the funk soul brother, right about now.